Τώρα θα είχα και τα μπαλονάκια μου εδώ έτσι. Φανταστείτε τα. Εγώ δεν τα έχω μαζί μου, αλλά. Η Λιάννα, ξεκινάς εσύ. Γεια σου, Ευδοκία. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ήρθες εδώ, έφερες χρώμα, ένταση, μια διαφορετική εικόνα και για πρώτη εμφάνιση, για μένα τουλάχιστον το concept και το look που έχεις κάνει είναι αρκετά δύσκολο και ίσως λίγο μπερδεμένο για τους περισσότερους, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τουλάχιστον δεν είναι αδιάφορο και δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Εμένα, εν μέρη, μου αρέσει το look. Μου αρέσει που έχεις βάλει χρώματα για εκεί που πηγαίνεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην έχεις μια άσπρη και flat εικόνα ή μέτρια όταν είσαι σε ένα μέρος που είναι κατάλευκο το τοπίο. Μου άρεσε στην αρχή το παντελόνι που είχες με τις μποτούλες σου και τα λοιπά. Στο σύνολο, μου κάνει kitsch, να σου πω την αλήθεια μου. Είναι δηλαδή, όμως, πήγαινα για όγκου, έβαλα πολύ όγκο εδώ, όγκο έξω, όγκο εδώ. Πήγα για μια λίγο εικόνα που σίγουρα δεν θα το φορούσα στην καθημερινότητά μου, να πάω ας πούμε στο σούπερ μάρκετ. Όχι, ναι, όχι. Θα πήγαινε σε αυτό. Προσπάθησα να κάνω κάτι εξωπραγματικό. Κάπως, με αυτή την έννοια. Εξωπραγματικό το λες, η αλήθεια είναι. Mm. Ούτε μένα στα μάτια μου φαίνεται μια εικόνα πολύ άρτια. Mm-hmm. Μου αρέσουν τα χρώματα και μου αρέσει ότι παίρνεις το ρίσκο. Okay. Εντάξει. Τώρα δεν μπορούμε με όλα. Τι να δούμε, Ευδοκία. Ευχαριστώ. Στέλιο μου, σε σένα τώρα. Ευδοκία, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ήσουν μια έκπληξη, έτσι όπως μπήκες με αυτή την ενέργεια. Πολύ ευχάριστη ενέργεια. Να είσαι καλά που την έφερες μες στο πλατό. Αυτό που βλέπω τώρα σήμερα, όντως είναι πάρα πολύ kitsch. Και το kitsch, αν δεν το έχεις, συνήθως δεν γίνεται σωστά. Αυτό είναι κακό kitsch. Είναι κακό kitsch. Πολύ. Είναι ασύνδετα πράγματα. Ναι. Η εικόνα είναι χάλια. Όχι, είναι χάλια, έτσι. Oh. Δεν ταιριάζει τίποτα με τίποτα. Είναι ωραία κομμάτια που μπορείς να τα βάλεις σε διαφορετικές περιστάσεις. Αχ, μου άφησε και σημαδάκια. Ηρέμησε. Όχι, μια χαρά ήρεμος είμαι. Σας εκνεύρισα. Όχι, δεν εκνεύρισμα. Απλά ξέρεις, όταν κάποιος δεν μου δίνει σημασία όταν μιλάω, δεν θέλω να μιλάω. Αυτό είναι το χούι μου γενικώς. Γενικά όλο του κόσμου πρέπει να είναι αυτό το χούι. Όταν κάποιος δεν θέλει να τον ακούει, καλύτερα απλά να μην αλώνουμε σάλιο και ενέργεια. Αυτό. Ένα. Μάλιστα. Δημήτρη. Τώρα καταλαβαίνω γιατί το ζεϊμπέικο της Ευδοκίας δεν είχε λόγια. Γιατί? Ούτε εγώ έχω. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε ότι Κατερίνα δεν την γλιτώσει. Πρέπει να βάλεις αυτά τα γυαλιά οπωσδήποτε. Εγώ ήθελα πολύ να γλιτώσεις. Δεν θα την γλιτώσεις. Είναι και γυαλιά snowboard κανονικό. Θα τα βάλει και θα πει και ένα τραγουδάκι. Φυσικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εννοείται. Λίγο να το πει. Το περίμενα ώρα αυτό, να ξέρεις. Ωραία. Ευδοκία μου, εντάξει, πήρε ένα ρίσκο. Το look δεν είναι κατεστήσιμο. Ούτε οι moon boots που φορά, ούτε τα υπόλοιπα είναι ασύνδετα, είναι καμία σχέση. Πάνω κάτι ρομαντικό, θα μπορούσε να το πα αλλιώ, να το πα λίγο πιο σαν Μπελμαράν. Τα έκανε λίγο. Εντάξει, πήγε να το κάνει φαν. Δεν βγήκε. Είναι άλλε οι υφές, αλλά δεν έχει να συζητήσουμε κάτι και τι θα μπορούσαμε να διορθώσουμε. Γιατί θα πρέπει να πιάσουμε ένα στοιχείο και από εκεί πέρα να αρχίσουμε να χτίζουμε. Παρ' όλα αυτά, είσαι μια γλύκα. Θέλω να βγάλει και το καπέλο να σε καταλάβουμε πώ είναι, να δούμε και τα μαλλιά σου και το πρόσωπό σου. Είναι καρφιτσωμένο πάνω? Όχι, αλλά είναι πολύ ώρα στο κεφαλάκι μου και στο μαλάκι μου. Και φοβάσαι πώς θα φανούν τα μαλλιά σου? Δεν έχει ζεσταθεί λίγο μάλλον. Φοβάσαι πώς θα φανούν τα μαλλιά σου? Εννοώ ότι το. Βλέπεις, εγώ να έχω τέτοιο άγχος. Εσύ γιατί? Δεν είμαστε ίσα και όμοια, εννοώ. Δεν έχουμε ίδια κατάσταση. Όπως είπα και σε ένα φίλο μου, δεν κρύβω την ομορφιά μου πίσω από τρίχες. Ωραία, να το. Καλύτερα. Να πάρει λίγο αέρα το κεφάλι, Γεια σας. Είσαι μια γλύκα, είσαι πολύ όμορφη. Έχεις πάρα πολύ ενέργεια, δεν θέλω να τη χάσεις. Αλήθεια σου λέω, μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ντάξει. Ελπίζω αργότερα και εγώ με άλλο look. Ντάξει. Μας υποχρέωσες με το ένα. Περίμενα στο δώσω και τα γυαλιά. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ. Με βγάζει και φωτογραφία η Λιάννα κάθε φορά. Ευδοκία μου. 5,9 είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου.